Γεια σα και καλώ ήρθατε στο Συνεσυμπόσιο. Όπου τρώμε, πίνουμε και μιλάμε για ταινίε. Σήμερα μιλάμε για την ταινία Επικίνδυνη Αποστολή 2 σε σκηνοθεσία John Woo με του Tom Cruise, Thandi Newton, Doug Ray Scott, Richard Roxburgh, Ving και Brendan Gleeson. Ο Ethan Hunt σε συνεργασία με την επαγγελματία κλέφτη Νία αναλαμβάνει να σταματήσει το σχέδιο του πρώην συναδέλφου του Σον Ambrose να κλέψει έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο τεχνητό ιό και να τον πουλήσει. Το σενάριο είναι εξουθενωτικά απλό εκεί που το ένα. Είχε μια πολύ απλή βάση και πάνω σε αυτή είχε επιχειρήσει να κάνει όσο πιο πίσω μπρο περίπλοκα πράγματα μπορούσε με τις προδοσίες και με όλα αυτά. Το δεύτερο σου λέει ουγ και είναι 100% ουγ. Είναι πάρα πολύ απλό, είναι μία αποστολή, άντε να την κάνει ο Ethan Hunt και τελείωσε. Οι βρώμες λένε ότι ο Τζον Γου είχε πολύ συγκεκριμένες ιδέες για τη δράση και μετά χρειάστηκε να έρθει κάποιος και να βάλει μια πολύ απλή και λογοτομημένη πλοκή για να ντύσει αυτέ τι κοινέ δράσει. Αυτή που γράψανε το σενάριο ήταν μια έκπληξη για μένα, διότι το story είναι του Ρόναλντ D. Moore και του Μπράνον Μπράγκα, οι οποίοι είναι παλέμαχοι του Star Trek και μάλιστα το δικό του Star Trek είναι αυτό που αγαπώ. Το ίδιο το σενάριο είναι του Ρόμπερτ Τάουν, του πιο ικανού διορθωτή σενάριων στο Hollywood και έναν από πιο θρηλυκού σενεριογράφου του Πολιού. Το Δίδυμο Μπράγκα και του Άλλου, ρε παιδί μου, είναι σηματοδοτεί τη χειρότερη μου εποχή Star Trek, οπότε ήδη καταλαβαίνω γιατί διαφωνούμε. Το, 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 το πεθάναμε το Star Trek. Κάπου τους. εκεί σε αυτή την ταινία τα σπάσανε κιόλα μεταξύ τους, οπότε μπορεί και εμεί να τα σπάσουμε σε αυτή την ταινία. Μπορεί, μπορεί. Καλά, καλά ήταν όσο ήταν. Ο Ρόμπερτ Τάουν. Town είναι, αν τον πω παλικάρι, θα τον αδικήσω πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικό, αλλά νιώθω ότι αυτό το σενάριο δεν είναι το Robert Town. Διαπίστωσα κάποια στιγμή ότι ο Τζον Γου ήρθε, είπε: ότι okay, αυτή είναι η δράση, γράφτε το σενάριο γύρω από τη δράση. Εκτιμώ, ρε παιδί μου, την απλότητα. Δεν είναι ότι το συχαίνω με το σενάριο και κανένα Mission Impossible δεν είναι το super πολύπλοκο σενάριο, ξέρω εγώ. Απλώ αυτό ήταν τόσο ουγγ που ενώ εσένα αρέσει, εμένα δεν μου κάνει κούκου αυτό το πράγμα. Δυστυχώ το πρώτο μισό τη ταινία είναι λίγο αργό και βασίζεται στο ελαφρό creepy ερωτικό τρίγωνο. Δεν ξέρω, η σχέση Νία και Ήθαν μου βγάζει κάτι το πάρα πολύ ανώμαλο. Σαν να τον κοιτάει αυτή με ένα ύφο που λέει θέλω να με βιάσεις και αυτός απαντά με εκείνο το, το χαμόγελο το... Δουλεύει βέβαια γιατί είναι λίγο James Bondικό. Λίγο. Ναι, είναι James Bondικό αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα. Οπότε λες λίγο. Μ' αρέσει βασικά γιατί αυτό που μου αρέσει σε την ταινία είναι ότι είναι James Bond ενώ δεν μ' αρέσει η νέα εποχή του James Bond, απλά η ανομαλία στο πρώτο μισό ίσως τραβάει λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει για μένα. Και σίγουρα είναι πολύ καλύτερο σε μια κατασκοπική ταινία να υπάρχει μια ανώμαλη σχέση και στο πρώτο υπήρχε μια ανομαλία με την Εμμανουέλ Μπεάρ yeah. παρά η πιο κανονική σχέση του κόσμου που θα έρθει στο επόμενο. Μου θύμισε κάτι γενικώ πολύ παλιωμοδίτικο το σενάριο. Το πρώτο κομμάτι είναι μια εκδοχή της ίδιας ιστορίας και του Νοτόριου του Χίτσκοκ με το ερωτικό τριγωνάκι και όλα αυτά. Και το δεύτερο κομμάτι μου θύμισε πάρα πολύ απλά παλιό καλό James Μποντ. Νιώθω ότι ο Τόμ Κρού εδώ πέρα επέλεξε τον Τζον Γου για να του κατασκευάσει μια ταινία ώστε ο Τόμ Κρού να βρει γκόμενα. Λε και ο Τόμ Cruise έχει τέτοια θέματα. Αλλά είναι τόσο cool! Έχει το μακρύ μαλάκι το ίσιο, το super προσεγμένο. Έχει το χαμόγελο το οποίο προκαλεί lens flare. Είναι γενικά ένα τέλειο ανδρίκελο. Δεν έχει την παραμικρή σχέση με τον Ethan Hunt του νούμερο 1. Κυριολεκτικά γαμάει και δέρνει όλη την ώρα. Απλά νιώθω ρε παιδί μου ότι έφτιαξε ένα πολύ ακριβό προφίλ Tinder κόστου 100 εκατομμυρίων ρε παιδί μου. Και δεν συμπαθώ εδώ πέρα ούτε τον Tom Cruise ούτε τον Ethan Hunt. Μου κάνει πάρα πολύ άσχημη εντύπωση, α πούμε. Το θέμα είναι ότι ο Tom Cruise είναι και παραγωγό αυτέ τι ταινίε. Είναι πίσω από όλα, είναι ουσιαστικά το αφεντικό. Mm -hmm. Αυτό το ξεκίνησε. Οπότε είτε μας αρέσει είτε όχι, ο Κρους διαλέγει το σκηνοθέτη. Και από τη στιγμή που διάλεξε το γου, ε, πρέπει να του πω μπράβο, διότι ποιο άλλο ε, θα διάλεγε το γου και θα τον άφηνε τόσο λάσκα. Μπράβο του, αν ο μόνος του όρος ήταν το κάνεμε να φαίνομαι cool. Ο Ντάγκρι Σκοτ είναι μια χαρά ηθοποιό όπου και αν τον έχω δει. Απλά είναι, λίγος, είναι λίγο ρε παιδί μου. Δεν έχει αυτό το χάρισμα το οποίο μπορεί να κρατήσει ταινία έστω και σαν κακό. Εδώ πέρα περνάει το... τη μισή ταινία να μοιάζει με τον Άννακιν στο δεύτερο μισό του Revenge of the Sith και το άλλο μισό με πόνο λε και είναι ο τέτοιο. Λε κι είναι ο, τέτοιος, λες, κι είναι ο... Ο Γιάνκο Ράκος το τελευταίο επεισόδιο τη Λάμψη, ξέρω εγώ. Μην ρωτάτε πού το ξέρω αυτό. Καλός κακός ήταν, αλλά κάτι, κάτι μου λείψε. Δεν ξέρω αν φταίει το γράψιμο ή το casting. Το γράψιμο είναι αειδιαστικά απλό, οπότε είχε κάθε φόντο να δουλέψει. Νιώθω ότι το casting με ενόχλησε λίγο. Ο Ντάγκρι Σκότ, λόγω των άπειρων reshoots που έγιναν για αυτή την ταινία, είχε υπογράψει να παίξει τον Wolverine στο πρώτο Και δεν μπόρεσε να, πάει στο πλατό, οπότε καστάραν το Hugh Jackman. Wow. Θα διαφωνήσω φυσικά, διότι ο Ντάγκρι Σκότ μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτή την ταινία. Το καλύτερο για μένα είναι να υπάρχει κάπου τραγωδία. Δηλαδή να έχει και ο ένα δίκιο και ο άλλο δίκιο. Mm. Δεν είναι το αγαπημένο μου ο ένα να μην έχει καθόλου δίκιο σε τίποτα. Καλό είναι να έχει και ο ανταγωνιστή το δίκιο του από τη δική του πλευρά. Φυσικά και έχει δίκιο ο Απόλυτο δίκιο έχει. Ο Γαλαξία ήταν κόλο. Κάποιο έπρεπε να έρθει και να τον φτιάξει. Okay, okay. Ο Τάρκιν δεν έχει δίκιο. Οπότε, αν είναι να έχει έναν ανταγωνιστή ο οποίο είναι γραμμένο όπω είναι ο Άμπρο εδώ πέρα, ένα τύπο ο οποίο κόβει το δάχτυλο του υποτακτικού του, ο οποίο υποτίθεται είναι και φίλο του. Είναι κολλητό, ναι. Ε, επειδή τον ενόχλησε ο τρόπο με τον οποίο μίλησε για τη σχέση του με την κόμενά του, την οποία δεν είναι καν κόμενά του. Yeah. Είναι ένα τύπο τόσο απίστευτα απέσιο που αν είναι να το παίξει κάπω, παίξει τον, παίξ τον όπω τον παίζει ο Ντάγκρε Σκότερ, τη γνώμη μου, και βάλε από πάνω και τη σκοτσέζικη σου προφορά για να γουστάρουμε και τον λατρεύω. Μ, μετά έχει το supporting cast που έχει το Ving Rames του ο οποίου το έχουν δώσει κυριολεκτικά σκατοαστία αλλά ο άνθρωπο επειδή είναι ο Βινγκ Ρέιμ, επειδή μου σώζει την αξιοπρέπειά του και σώζει και ένα κομμάτι από την ταινία για μένα. Έχει τον Ρίτσα Ροξμπεργκ, ο οποίο μου αρέσει πάρα πολύ σαν ηθοποιό, είναι πάρα πολύ υποτιμημένο ηθοποιό δεύτερο ρόλων και είναι ε, τραγικό χαρακτήρα, διότι είναι ο μόνο που είδε τη σκατήλα που έφερε η Νάια μαζί τη, ξέρω εγώ, και, και, και έχασε το δάχτυλό του γι' αυτό και πέθανε και σαν κακομήρη για αυτό το λόγο σε μια ομολογμένω πολύ έτσι καβελωτική σκηνή. Έχει τον Άντωνι Χόπκιν ω έναν Άγγλο διευθυντή τη IMF. Έχει τον Άντωνι Χόπκιν ω ως... απλά να πλοκή, για. Ναι. Ναι, σε φάση μου αρέσει γιατί ο Άντωνι Χόπκιν είναι ωραίο ω ο Εδώ μου θυμίζει James Bond αυτή τη ταινία και χαίρομαι που δεν αποδείχθηκε και αυτό προδότη γιατί σε κάθε ταινία με κάποιο τρόπο η IMF είναι πολύ βρώμικη. Η IMF δεν είναι το διεθνέ ταμείο. Έτσι. Τι είναι, δεν ήξερα να εμφανίσει. Δεν Ή θα σκοτωνόταν ή θα τα α, Ναι, IMF είναι το διεθνέ. Μισό... IMF δεν είναι το δούνο του. IMF είναι το Impossible Mission Foundation. Έτσι. Το είναι. έβλεπα το IMF στο, στο Old Boy που έλεγε ότι μπήκε η Κορέα στο IMF. Ναι, ρε ναι, μαλάκα. Και λέω IMF. Τι... Α, το διεθνέ. Μισό... Ιδέ. Μισό... Και όμω είναι το Impossible Mission Foundation και χαίρομαι, ρε παιδί μου, για αυτό το λόγο και που δεν είναι βρώμικη η IMF σε αυτή την ταινία και που αυτό δεν είναι βρώμικο ή δεν πεθαίνει, ξέρω εγώ, σαν πανκ. Ήταν την, ή πεθαίνει, ξέρω, την ή θα ήταν μια χαρά. Δεν είναι ούτε αξιμνημόνευτη κακή, δεν με ενόχλησε, α πούμε. Ήταν, μια... ήταν 15 χρόνια σε αυτή την ταινία. Ήταν είναι τα νερά, ισχύει, ρε φίλε. Ε, και έχει και τον Ραντέ ε, Ερμπέντια, ο οποίο είναι πάντα μια ευχάριστη παρουσία σε κάθε ταινία που τον έχω δει. Που έχει παίξει πολλά σκουπίδια. Βλέπετε: Taken 2, παίζει τον πατέρα των Αλβανών που σκότωσε ο Λία Μνήσων στο 1. Είναι πάντα μια ευχάριστη παρουσία γιατί είναι ηθοποιό χαρακτήρων πάντα. Πάντα δίνει κάποιο κύρο σε κάθε ταινία που παίζει. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Στον Batman Begins παίζει ένα ρόλο 20 δευτερολέπτων, το πολύ. Είναι αυτό ο τύπο που λέει: Ο άστεγο που λέει nice Σκουτ. Και κάνει την ταινία καλύτερη. Και εδώ κάνει την ταινία καλύτερη γιατί του δίνουν και το ρόλο του έτσι αξιοσέβαστου φίλου του Ιθαν Χάντ. Μ' άρεσε. Ο χαρακτήρα του έχει αφήσει ένα σχέδιο του Βελεροφόντι για να βοηθήσει τέλο πάντων να καταλάβουν. Και σε αυτή την καγκουροτενία, το σχέδιο του Βελεροφόντι είναι το πιο καγκούρικο σχέδιο του Βελεροφόντι που έχει υπάρξει ποτέ. Είναι σαν να είναι φτιαγμένο για να τυπωθεί πάνω στο καπό ενό από τα φτιαγμένα αυτοκίνητα που κάνουν τι κόντρε το βράδυ. Ναι, είσαι Metal CD. Ο Τζον Γου είναι ο Τζον Γου, έτσι. Είναι ένα θρύλο του ασιατικού και του αμερικάνικου σινεμά δράση. Τον λατρεύω, το face off θα το κάνουμε αφιέρωμα κάποια στιγμή. Αλλά εδώ νιώθω ότι δεν ήταν στα καλύτερά του. Δεν έχω πρόβλημα με μια καγκούρική ταινία δράση. Ακόμα και αν χρειαστεί να ξεπεράσω το ότι: OK, ακολουθεί μια ταινία αγωνία του Ντεπάλμα. Το, το τρώω γιατί η πολύ έτσι η πολυπρόσωπη φάση για αυτό το franchise είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και γι' αυτό το θεωρώ τόσο εξαιρετικό franchise δράση. Αλλά ο Τζον Γου εδώ πέρα νιώθω ότι έκανε το face off και άνοιξε μια κερκόπορτα και ήρθε να σκηνοθετήσει έχοντα πει ό,τι ποτό και ναρκωτικό έχει υπάρξει. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Τζον Γου. Έχει τα slow motion του, έχει ε, τι φόλε του, έχει τα περιστέρια του φυσικά. Για μένα το παράκανε. Δυστυχώ δεν μου άρεσε τόσο πολύ και σαν ταινία του Τζον Γου. Πάρα ήταν μπουρνάζει για τα γούστα μου αυτή η ταινία. Δεν μπορούσα να, ήθελα Δεν τη μισώ αυτή την ταινία. Αλλά κάπου λέω κρίμα και για το franchise, κρίμα και για τον ίδιο Τζον Γου. Εγώ λατρεύω την προσέγγιση του Τζον Γου. Λατρεύω την ταινία. Προφανώ θα, θα ήταν για αφιέρωμα αν δεν ένιωθε έτσι για μένα. Ο Τζον Γου έχει αποφασίσει ότι θα κάνει ό,τι του κατέβει. Η διακριτικότητα είναι για του χλεχλέδε. Wow. Πάρτα! Θα σε κοπανάει στο κεφάλι με δράση ασταμάτητη, μπορείτε να το λες καγκουριά, είναι καγκουριά, μ' αρέσει. Δεν ξέρω αν υπάρχει ε, μεγαλύτερο υφολογικό άλμα σε σειρά από αυτό που υπάρχει ανάμεσα στο Mission Impossible 1 και το Mission Impossible 2. Δεν έχει την παραμικρή επαφή με την προηγούμενη ταινία, δεν έχει την παραμικρή επαφή με την πραγματικότητα, δεν έχει την παραμικρή επαφή με οποιαδήποτε πραγματικότητα θα μπορούσες να φανταστείς. Αν είχα ε, κάποιο είδους επένδυση, Στη σειρά. Θα με ενοχλούσε mm. ότι περνάμε ξαφνικά και γίνεται αυτό. Δεν έχω την παραμικρή επένδυση στη σειρά και απολαμβάνω πέρα από κάθε φαντασία την δημιουργική έκρηξη του Τζον Γου. Καταρχά, ο Γου νιώθω ότι είδε το Matrix το οποίο είχε βγει πριν από κάποιου μήνε και λέει: Α, νομίζουν τα Αμερικανάκια ότι θα κάνουν αυτό που κάνω εγώ καλύτερα από μένα. Ναι, και τα Αμερικανάκια το κάναν καλύτερα ούτω ή άλλω. Οκ, okay, αλλά <Συκλή> αυτό είναι <Συκλή> άποψή σου. Μεν. <Συκλή> uh, Μιλάγαμε 52 λεπτά για το Matrix, τα μάτια. Συγγνώμη, δεν μπορώ να λατρεύω και το Matrix και το Mission Impossible. Μπορεί, αλλά δεν το έκανε καλύτερα. Νομίζω ότι η προσέγγιση του Τζον Γου συνοψίζεται στο έχει δύο χαρακτήρε που πρέπει να ερωτευτούν. Φλαμέγκο. Το ερωτικό θέμα θα είναι φλαμέγκο. Ε, ε, τι να πω για το πόσο λατρεύω Τι είναι οι σύφη, Μα αρέσει το τέτοιο, Μα αρέσει το slow motion ξαφνικά. Όταν το κάνει με φλαμέγκο και να κοιτάζονται σε slow motion. Γιατί κάτσε, άμα κάνει slow motion για τα προφανή, mm -hmm. έχω θέμα. Άμα κάνει slow motion. Απλά όταν κοιτάζονται και μπροστά παίζει φλαμίνκο και περνάνε χορεύτριε και ερωτεύονται, εγάμισε με, είσαι ιδιοφυα και είναι αριστούργημα. Είσαι ρομαντική ψυχή κατά βάθο. Γενικώ ότι θα έπρεπε να είχε δείξει μεγαλύτερη αναστολή, δεν το νιώθω σε αυτή τη φάση τη σειρά τη συγκεκριμένη. Γιατί για μένα πάντα αυτή η σειρά θα είναι α, αυτό με τι μάσκε και τι μαλακίε. Οι μάσκε με πέταξαν τόσο πολύ έξω από τον οποιοδήποτε ρεαλισμό θα μπορούσε να έχει αυτή η σειρά. Οπότε μου άρεσε που στη συγκεκριμένη ταινία το αγκάλιασε αυτό. Σε φωνάζουν στο Hollywood να σκηνοθετήσεις τον Ντόμ Κρούζ να κάνει ποζεριέ και σου δίνουν και όσα εκατομμύρια θε. Και θα το παίξει πάρθενο πιπίτσα. Όχι φίλε. Είσαι ο Τζον Γου Είσαι ο πρώτο μάγκα και ο πρώτο καραμπουζουκλή και θα το ξεχυλώσει μέχρι εκεί που δεν πάει. Ζήτω ο Τζον Γου. Ναι, η διαφωνία μου με σένα είναι ότι εσύ λε πα μη Mission Impossible 2, παρθυνοποιημένα. Εγώ δεν λέω, <laughs> δεν λέω ότι να το πάνε στο αλάκρο και να το κάνουν μια βαρετή ταινία του κόλου, α πούμε. Εγώ λέω ότι απλά συγκρατηθείτε λίγο ή γίνει ο Τζον Γου to face off. Δεδομένου, α πούμε, το ότι μίλησε τώρα για τι μάσκε. Ήταν σαν σαν οι μάσκε εδώ. Δηλαδή, οκ, okay, οι μάσκε φυσικά δεν είναι ότι πιο ρεαλιστικό έχει υπάρξει για όνομα του Θεού κατευθείαν το Mission Impossible γίνεται φάνταση λόγω των μακών. Αλλά ρε φίλε εδώ πέρα ήταν. Λέγανε δύο προτάσει και μετά ο άλλο του λέγε: Ωπα, μισό λεπτάκι, δεν είναι αυτό που νομίζει. Στην πραγματικότητα είμαι ο. Mm -hmm. Και αν γινόταν δύο φορέ, θα έλεγα: Οκ, okay, γαμό." γαμώ. Mm -hmm. Την τρίτη φορά εκατέβασα διακόπτη και δεν πιστεύω ότι το. Δεν, δεν πρότεινα ποτέ για το μισό λεπτό, το άλλο άκρο. Απλά δεν ήθελα αυτό το άκρο. Δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω και δεν μπορώ να μην αναφέρω το πόσο λατρεύω, λατρεύω, λατρεύω. Είναι τρία λατρεύω μαζί. Τη σκηνή που ο Άμπρο πυροβολεί τον ναι. στη δύση θα είχε τόσους τόνους αρχίδια να αγκαλιάσει την υπερβολή σε αυτή τη σκηνή σε τόσο μεγάλο βαθμό να μην φοβάται τι θα πούν οι γείτονε. Έχει τον ανταγωνιστή να γυρνάει στην κάμερα και να κάνει zoom η κάμερα πάνω του, ενώ από πίσω παίζει χοροδεία ναι, ναι, ναι. του τσίμερ που έχει βάλει λες και γίνεται το getter ναι, ναι, ναι. από πίσω <laughs> και μετά βγάζει τη μάσκα και πάει στο λάλο σύφρινγκ. Δε, δε, δεν υπάρχει άλλο που να το κάνει αυτό και το λατρεύω γι' αυτό. Αυτή η σκηνή ήταν όντω εξαιρετική, αλλά ήταν εξαιρετική και η χρήση τη μάσκα εκεί. Κατάλαβε, δηλαδή δούλευε και στο χαρτί και σίγουρα αυτό είναι ο Τζον Γου που ξέρω από το face off. Αυτή η σκηνή, αν ήταν αυτή τη ποιότητα η ταινία, δεν θα κάναμε καν αυτή τη διαφωνία. Καθόλου. Η σκηνή αυτή είναι καυλωτική ακόμα και τώρα. Δηλαδή, ναι, Ethan Hunt, ε, Γάμα το νησί μέχρι να βουλιάξει. Γάμα το. Με είχαν τριπίσει πυρήνα και να μπει νερό. Αυτό. Λατρεύω το ότι έχει βγει από την συνεργασία Τζον Γου και Χανς Τσίμερ Διότι ο Τζον Γου είπε απλά στον Τσίμερ να σου πω Θέλω να είναι ό,τι πιο ταρατατζούμα έχει γίνει ποτέ Και ο Τσίμερ του λέει μισό λεπτό Πάει παίρνει τα φωνητικά που είχε βάλει στο μονομάχο πριν από δυο μήνες Και τα βάζει παντού Ανάμεσα σε φλαμένκο για ερωτικό θέμα Και μια ε, ε, ξέφρενη μέταλ εκδοχή της θεματάρας του Λάλο Σίφριν χρυσάφι το τετράγωνο. Ένα θεό ξέρει πόσο λατρεύω το Hans Zimmer. Μετά τον Τζον ε, John Williams είναι ο δεύτερο αγαπημένο μου συνθέτη για σινεμά όλων των εποχών. Αλλά όπω και όλα τα άλλα σε αυτή την ταινία είναι ξεχυλωμένο. <laughs> λοιπόν, έχει χωροδιακά φωνητικά με μέταλλα. Αυτό είναι εξαιρετικό σαν ιδέα. Δεν λέω. Και σίγουρα ο Zimmer δουλεύει πλήρω στα πλαίσια του οράματο του John Woo. Ποτέ δεν κάνει παραστράτημα, ποτέ δεν λέει ότι άλλο ο Hans Zimmer, άλλο ο John Woo σε αυτά που έχουν σκεφτεί. Αυτό το πράγμα που δίνει ο John Woo είναι τέλειο πάντρεμα με αυτό που του δίνει ο Hans Zimmer. Οπότε είναι ένα ολοκληρωμένο όραμα και αυτό το εκτιμώ. Απλώ, ακριβώ επειδή θεωρώ ότι το όραμα του Τζον Γου είναι ξεχυλωμένο και επειδή ο Τσίμερ δούλεψε σωστά με τον Γου, είναι ξεχυλωμένη και η μουσική. Το χειρότερο από όλα σε αυτή την ταινία από πλευρά μουσική είναι η Λιμπίσκη. Πήραν τα εκατομμυριάκια του, είναι στην πισίνα του, μπράβο σα, τα καταφέρατε με ένα δίσκο. Είστε τώρα, ζουν και τα εγγόνια σα, αυτό είναι μαγιά. Αλλά φίλε, το θέμα το. Πιο... Δεν θυμάμαι καν πώ το τραγούδι αυτή τη στιγμή, ενώ το θυμόμουν μέχρι πριν δύο λεπτά. Ε, Τι κατά, Λιμπίσκη, γιατί, γιατί, γιατί. είναι μια ταινία που δεν συμπαθώ ιδιαίτερα. Αλλά είναι μια ταινία που δεν συμπαθώ ιδιαίτερα στα πλαίσια του franchise αυτού. Μπορώ να, απο... να αποστασιοποιηθώ από κάθε franchise και όπω μπορώ να αγαπήσω μια ταινία ενό franchise που δεν αγαπάω. Έτσι μπορώ να μισήσω μια ταινία ενό franchise που δεν με νοιάζει. Βλέπετε το Jurassic World 1 με εκνεύρισε και α μην με νοιάζει αυτό το franchise ιδιαίτερα. Αυτή η ταινία με εκνευρίζει. Είναι, είναι μια ταινία που ούτε ο Τζον Γου κάνει την καλύτερη δουλειά του νιώθω. Νιώθω ότι απλά του δώσαν όντω του πετάξαν 200 εκατομμύρια και είπε ότι θα παίξω τώρα. Το οποίο δεν θεωρώ ιδιαίτερα καλό η έτσι, διάθεση για ταινία. Ο Τζον Γου ο εξαιρετικό έχει υπάρξει αλλού. Όπω και να Πρέπει να αναγνωρίσω σε αυτή την ταινία ότι είναι ένα ολοκληρωμένο όραμα. Ο Tom Cruise που έκατσε με τον John Woo και είπανε Θέλουμε αυτό και αυτό και αυτό, συμφωνούμε με αυτό. Ωραία, το σενάριο μπαίνει σε πέμπτη μοίρα. Μπαίνει. Θέλουμε αυτά και αυτά και αυτά. Ναι, θα κάνει γυμναστική τόσου μήνε. Ναι, ωραία. Και βγήκε ένα πράγμα το οποίο είναι 100% το όραμα των δημιουργών του. Υπό αυτή την έννοια το εκτιμώ. Υπό την έννοια του Mission Impossible 2 είναι σίγουρα λιγότερο αγαπημένη μου ταινία στο franchise. Η ταινία είναι η τέλεια καγκουρόπερα. Και διότι είναι καγκούρικη, και διότι διαδραματίζεται στην Αυστραλία. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι μια ταινία είναι οπερατική. Εννοούμε ότι ακριβώς όπως συμβαίνει στην όπερα, όλα γίνονται λίγο πιο αργά, λίγο πιο παραφουσκωμένα, λίγο πιο ποζέρικα, ενώ από κάτω η ορχήστρα βαράει. Mm -hmm. Αυτό ακριβώς γίνεται σε αυτή τη συγκεκριμένη ταινία. Όλα είναι λίγο παραπάνω και από πίσω ο Τσίμερ Δίνει φωνητικά με metal. Η ταινία είναι για μένα ε, το στάνταρ με το οποίο μετράω όλες τις χοντροκομμένες Αμερικανιές. Είναι η τέλεια χοντροκομμένη Αμερικανιά. Και προφανώ την τέλεια χοντροκομμένη Αμερικανιά την έκανε Καντονέζο. Ο Τζέιμ Μποντ τη Νέα Εποχή δεν μου λέει απολύτω τίποτα. Για μένα αυτό ήταν ο Τζέιμ Μποντ τη Νέα Εποχή. Ένα διαφορετικό Τζέιμ Μποντ, αλλά ένα σύγχρονο Τζέιμ Μποντ να πολλάτρευω την ταινία και σίγουρα θα ήθελα να την κάνω αφιερώμα και να μιλάω πολύ περισσότερο για αυτή. Εσείς την έχετε δει την ταινία, θα τη δείτε σας άρεσε, δεν σας άρεσε, πείτε μας τα σχόλια. Και να απολαύσετε αυτό το βίντεο κάθε σας like, κάθε κοινοποίηση, εγγραφή στο κανάλι θα μας βοηθήσει να καταστρέφουμε τη χήμερα. Ω τότε